Είναι αλήθεια ότι, όπως είπε ο Πρόεδρος, βρισκόμαστε πριν από εκλογές, σε μια πολύ μικρή προεκλογική περίοδο. Μια προεκλογική περίοδο που ο ελληνικός λαός θα κάνει την αποτίμηση της εφτάμινης διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ και ταυτόχρονα θα κρίνει και θα συγκρίνει για να καταλήξει στα συμπεράσματά του. Είναι οι δυσκολότερες εκλογές που έχουμε ποτέ κάνει. Εγώ στην μακρά πολιτική μου πορεία δεν έχω ξανακάνει εκλογές με κλειστές τράπεζες, δεν έχω ξανακάνει εκλογές με συνθήκες οικονομικής ασφυξίας τόσο πολύ έντονες όσο αυτές οι σημερινές. Ο ελληνικός λαός χρειάζεται αυτή τη στιγμή και πιστεύω όλοι εμείς μια σταθερή κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία θα δώσει προοπτική αλλά πάνω απ' όλα ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη. Δεν μπορούμε να απευθυνόμαστε κάθε δύο μήνες στους Έλληνες και να κάνουμε εκλογές και να επιβαρύνεται η οικονομία και να φτάνουμε σε αδιέξοδα. Είναι απολύτως αναγκαίο να αποκτήσει η χώρα μια σταθερή κυβέρνηση τετραετίας. Αυτή η στιγμή, δηλαδή οι εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου, επιτρέπουν μια τέτοια απόφαση του ελληνικού λαού. Η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται έχοντας καταθέσει ανοιχτά την πρότασή της. Πιστεύουμε ότι για να μπορέσει να υπάρξει μια τέτοια κυβέρνηση πρέπει να συνεργαστούμε όλοι, να λιάνουμε τις γωνίες μας, να συμφιλειωθούν οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας και να μπορέσουμε από κοινού να κάνουμε μια κυβέρνηση που θα είναι η Εθνική Ελλάδος της πολιτικής και να μπορέσει αυτή η κυβέρνηση με ένα πρόγραμμα το οποίο ούτως ή άλλως στο μεγάλο του μέρος έχει ψηφιστεί από τη μεγάλη πλειοψηφία της Ελληνικής Βουλής, αν και δεν συμφωνούσαμε με το περιεχόμενό του τα κόμματα, αλλά το κάναμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Άρα να συμφωνήσουμε και στο υπόλοιπο προγραμματικό πλαίσιο και να γίνει μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και με συμμετοχή όλων των πολιτικών φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων. Αυτή είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι καθαρή, το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Δεν αλλάζουμε κάθε εβδομάδα και προτάσεις και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, όριμος πλέον, γνωρίζοντας ποια είναι η πραγματικότητα, δεν θα παρασυρθεί από άλλα ψεύτικα λόγια και ψεύτικες υποσχέσεις.